Μια ιδιαίτερα καλή χρονιά για τον τουρισμό της Ανατολικής Κρήτης διαγράφεται φέτος με παρανομαστή τις παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας που επέστρεψαν δυναμικά στην περιοχή καταλαμβάνοντας μεγάλη μερίδα από την τουριστική πίτα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική αγορά παρουσιάζει η αλματώδης αύξηση της ζήτησης των διαμερισμάτων και πολυτελών κατοικιών με πισίνα μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες ενοικίασης τουριστικών καταλυμάτων. Έχουμε ένα μεγάλο εύρος τιμών. Μπορεί να ξεκινήσει ένα κατάλυμμα από 35-40 ευρώ και να φτάσει στα 1.000-2.000 ευρώ τη βραδιά. Είναι για όλα τα βαλάντια. Βρισκόμαστε σε μια από τις δεκάδες βίλες του Άγιο Νικόλαο που νοικιάζονται μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες. Μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία. Στροφή στην ποιότητα κάνουν τα μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής, προσελκύοντας πελάτες που πέρα από τις καθαρές θάλασσες, τον ήλιο και τους αρχαιολογικούς μας χώρους, ενδιαφέρονται να βιώσουν και άλλες εμπειρίες μέσα από την διαμονή τους στον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε καθαρά λειτουργία bed and breakfast και half board. Είναι μια επιλογή της εταιρείας και έχουμε εστιάσει γενικότερα στις αγορές οι οποίες στηρίξανε το ξενοδοχείο από την έναρξή του, που αυτές είναι η αγγλική και η γερμανική αγορά. Η καρδιά του ελληνικού ποιοτικού τουρισμού εδώ και πολλές δεκαετίες χτυπά στην Ελούντα. Πρωθυπουργοί, βασιλιάδες, Άραβες πρίγκιπες, Ρώσοι μεγιστάνες, αλλά και αστέρες του διεθνούς jet set κάθε χρόνο μετατρέπουν το άλλοτε μικρό ψαροχώρι απέναντι από τη Σπίνα Λόγκα σε τουριστικό θέρετρο παγκόσμιας έγκλης. Το 2018 διαγράφεται λαμπρό για τον τουρισμό της Κρήτης, της Ελλάδος γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη. Είναι πολύ καλές οι κρατήσεις. Έχει ξεκινήσει μία χρονιά από τα τέλη Απριλίου. Ο Μάιος ήταν πραγματικά ένας καταπληκτικός μήνας. Οι καλοί πελάτες δεν ρωτούν για τις τιμές. Έρχονται στην Ελούντα να απολαύσουν την καθαρή θάλασσα, αλλά και τις μοναδικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία της περιοχής. Να ενισχύσει τη δυναμική του θεματικού τουρισμού στη νέα τουριστική αγορά, όπως αυτή διαμορφώνεται, επιχειρεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τη διοργάνωση σημαντικών αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάδειξη της ενδοχώρας μέσα από το πλούσιο διατροφικό πολιτισμό που διαθέτει, αλλά και την απαράμελη φυσική ομορφιά. Η ποιότητα του τουρισμού έχει αλλάξει, το τουριστικό προϊόν έχει διαμορφωθεί και έχουμε τώρα πάρα πολύ ψηλό VIP τουρισμό και στη συνέχεια έχουμε χαμηλό τουρισμό που δεν είναι ότι καλύτερο. Στόχος, το οικονομικό όφελος του τουρισμού να κρατήσει ζωντανά τα χωριά.